Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Ξεκίνησα για να γυρίσω ένα άλλο βίντεο το οποίο θα το γυρίσω, αλλά ήρθε απάντηση σε μια απάντηση που έδωσα σε ένα σχόλιο. Και δεν μπορώ παρά να φτιάξω ένα σύντομο βίντεο και για να απαντήσω στο σχόλιο, ερώτημα το διευκρινιστικό για την Ιστριονικότητα, αλλά να πάρω και την ευκαιρία να δώσω κάποιες α, συμβουλές, οδηγίες για το πώς να μελετούμε ένα ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο. Λοιπόν, κάτω από το βίντεο το χθεσινό για την ιστριονικότητα, το οποίο έχει τον τίτλο «Ιστριονικότητα, θέλω να σου εξιστορήσω το δράμα μου μόνο για λύψη προσοχής, λύσεις δεν δέχομαι» και το οποίο... Έχει τα hashtag, ιστριονικός, ιστριονική διαταραχή προσωπικότητα, ιστριονικότητα, μπλου, μπλου, μπλ, μπλ, και υπάρχει και ο σύνδεσμο για το βίντεο Ιστριονικότητε, η Ιστριονική τη διπλανή πόρτα και τα τερτύπια του. Διαβάζω ένα σχόλιο το εξή, το οποίο έγινε πρόσφατα. Με πάρα πολύ αγάπη και σεβασμό, κυρία Θέκλα, και για εσά και για την ψυχολογία ω επιστήμη, θα ήθελα να εκφράσω κάποιου προβληματισμού. Ξαναλέω, αυτό το σχόλιο είναι κάτω από το βίντεο για την Ιστριονικότητα, το οποίο ο σύνδεσμο θα μπει στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Εάν βλέπετε αυτό το βίντεο και δεν έχετε παρακολουθήσει το βίντεο για την ιστριονικότητα, πατήστε παύση σε αυτό και παρακολουθήστε το βίντεο για την Εάν θέλετε να καταλάβετε το περιεχόμενο αυτού του βίντεο. Γιατί πραγματικά μπερδεύομαι πώς γίνεται ένας άνθρωπος να παρακολουθεί ένα βίντεο, το οποίο έφτιαξα μετά από πολύ διάβασμα και μετά από πολλή προσπάθεια να εκλαϊκεύσω την επιστήμη, και με πολύ ξεκάθαρα παραδείγματα και ξεκάθαρες επεξηγήσεις και εξακολουθούν να έρχονται τέτοια σχόλια. Φυσικά η αλήθεια να λέγεται ότι όταν διαβάζω ως εισαγωγή με πάρα πολύ αγάπη και σεβασμό και για εσάς και για την ψυχολογία ως επιστήμη θα ήθελα να εκφράζω κάποιους προβληματισμούς, αυτή η ανάγκη της σχολιάστρας να γράψει με πάρα πολύ αγάπη και σεβασμό με προβληματίζει λίγο γιατί ίσως και ήδη αντιλαμβάνεται ότι αυτά που θα γράψει δεν αποτελούν ούτε ένδειξη σεβασμού, ούτε αγάπης προς το περιεχόμενο του βίντεο που μόλις παρακολούθησε. Η ιστριωνική διαταραχή θεωρείται ακραία έκφραση δράματος, ακραία αναζήτηση προσοχής και αδυναμία λήψης αποφάσεως και αποδοχής συμβουλών. Μήπως με αυτά ακριβώς τα λόγια δεν κατηγορεί και ένα τοξικός στο θύμα του? Μήπως λοιπόν οι ιστριονικοί είναι θύματα ναρκισιστών και όχι ομοίητους. Και μήπως τελικά λέγοντας ότι ο ιστριονικός και ο ναρκισσός μοιάζουν, μήπως εξισώνουμε το θύμα με το θήτη, το θήτη με το θύμα, να είστε καλά. Το διαβάζω και λέω, αυτή η γυναίκα έχει παρακολουθήσει το βίντεο κάτω από το οποίο σχολιαζεί. Το έχει παρακολουθήσει. Γιατί στο βίντεο γίνεται μια ξεκάθαρη ανάλυση του τι σημαίνει ιστριονικότητα, η οποία εδώ την καταγράφει. Έχει ακούσει το βίντεο και καταγράφει ότι η ιστριονική διαταραχή θεωρείται ακραία έκφραση δράματο, ακραία αναζήτηση προσοχή και αδυναμία λήψη αποφάσεων και αποδοχή συμβουλών. Είναι το δικό τη συμπέρασμα παρακολουθώντα το βίντεο. Δεν ξέρω αν το έχει βρει κάπου αλλού αυτό τον ορισμό. Εγώ έδωσα πολύ συγκεκριμένο ορισμό για την ιστριονικότητα στο βίντεο. Και κάνει την σεβαστική και αγαπητική ερώτηση ότι με αυτά τα λόγια με τα οποία περιγράφει η ίδια την ιστριονικότητα, με ακριβώς αυτά τα λόγια, ένας τοξικός κατηγορεί το θύμα του. Και συνεχίζει κάνοντας ένα λογικό άλμα, ένα λογικό σφάλμα δηλαδή, λέγοντας ότι μήπως οι ιστριονικοί είναι θύματα αναρκησιστών και όχι ομοίητους. Και πάει το λογικό άλμα, σφάλμα, επεκτείνεται ακόμη περαιτέρω και με κατηγορεί ότι μήπω τελικά λέγοντα ότι ο ιστορικό και ο ναρκισσό μοιάζουν, μήπω εξισώνουμε το θήτη με το θύμα. Λογικά άλματα, λογικά σφάλματα, ανήκει κατηγορίες και μετά από κάτω να είστε καλά. Τι απαντάω κι εγώ, εσείς να είστε καλά. Τα την ευχή, εσείς να είστε καλά, αλλά παρακολουθήστε με προσοχή το βίντεο, επειδή βγάζετε αυθαίρετα συμπεράσματα ή μήπω κάνετε προβολές. Δύο ερωτηματικά και ένα θαυμαστικό. Εάν η κοπέλα αυτή παρακολουθούσε με προσοχή το βίντεο, θα καταλάβαινε αυτά που κατάλαβαν οι υπόλοιποι άνθρωποι που παρακολούθησαν το βίντεο σιωπηλά και δεν ένιωσαν την ανάγκη να μοιραστούν την σοφία τους με τους υπολείπους και να με απασχολήσουν εμένα ούτως ώστε να μετριάζω σχόλια τα οποία έρχονται μετά από απρόσεχτη ακρόαση βίντεο. Σχόλια τα οποία έρχονται για να προβάλλουν Απόψει ζητήματα τα οποία βρίσκονται μέσα στο μυαλό των ανθρώπων που κάνουν το ερώτημα... ...και δεν έχουν καμία σχέση με το περιεχόμενο του βίντεο. Καμία απολύτως σχέση επειδή είναι αυθαίρετο συμπέρασμα αυτό που έβγαλε η γυναίκα... ...που με πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό κάνει το ερώτημα ότι η στριονική είναι θύματα των αρκισιστών... ...και η ψυχολόγος η κακιά... Έκανε ένα βίντεο στο οποίο εξισώνει το θήτη με το θύμα και επαναθυματοποιεί το θύμα. Προσέξετε πάρα πολύ καλά και εσύ που έγραψες το σχόλιο και οι υπόλοιποι οποίοι ασχολείστε με το κανάλι με έλλειψη σοβαρότητας. Το κανάλι εδώ είναι ψυχοεκπαιδευτικό. Είμαι ψυχολόγος, διαβάζω, προετοιμάζομαι, είμαι ενημερωμένη συνεχώς για το τι συμβαίνει στην επιστήμη μου και δεν βγάζω ένα βίντεο επειδή έτσι μου κάπνισε και επειδή αποφάσισα μια μέρα ότι θα γίνω ο άνθρωπος εκείνος που επαναθυματοποιεί τα θύματα. Προσέξετε πολύ καλά για να μην τα πάρω. Και το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι η κοπέλα αυτή έχει κάνει 64 σχόλια στο κανάλι μας που μόνο στα 52 πήρε καρδούλες. Άρα έχει κάνει ήδη 12 διφορούμενα σχόλια. Προσέξετε πάρα πολύ καλά. Κάνω αυτή τη δουλειά κυρίως για να βοηθήσω τον απλό κόσμο. Τον κόσμο που δεν έχει πρόσβαση να πληρώσει 50 ευρώ και 70 ευρώ και 100 ευρώ στου ψυχολόγου ή ακόμη και τον κόσμο που δεν έχει τα 5 ευρώ για το πρώτο επίπεδο τη συμμετοχή, τα 10 ευρώ για το δεύτερο επίπεδο τη συμμετοχή, τα 20 για το τρίτο, τα 40 για το τεταρτό, να βοηθήσω τον κόσμο δωρεάν να μάθει κάποιε πληροφορίε. Οπότε δεν δέχομαι και δεν ανέχομαι σε καμία περίπτωση να κατηγορούμε από ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν το ψυχοεκπαιδευτικό υλικό που παρέχω δωρεά στο διαδίκτυο και επιτελώ κοινωνικό έργο γιατί σας δίνω διαλέξεις επίπεδου υψηλού δωρεάν να χρησιμοποιούν αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό έργο για να μου ασκήσουν νέκινγκ και κακόβουλη κριτική και με πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό και σε μένα και στην επιστήμη της ψυχολογίας. Αλλού αυτά. Αλλού αυτά. Τη απάντησα, μήπω κάνετε προβολέ. Αυτό τη απάντησα. Τι εννοώ, τι δικό τη λόγο έχει να θεωρεί ότι εγώ προσωπικά επαναθυματοποιώ τα θύματα, γιατί βάζει τον εαυτό τη στη θέση του ιστριονικού και θεωρεί ότι κάνοντα αυτό το βίντεο εγώ την επαναθυματοποιώ, Μήπω είναι ιστριονική. Μήπω. Έχει δεχθεί όντω ναρκιστική κακοποίηση και μήπω ο τρόπο με τον οποίο αντιδράει στην κακοποίηση είναι ενδεικτικό τη δική τη ναρκιστική φύση. Να σα πω ένα νέο. Οι ναρκιστέ κακοποιούν και άλλου ναρκιστέ. Οι ναρκιστέ δεν κακοποιούν μόνο ανθρώπου που δεν είναι ναρκιστέ. Βγάλτε το από το μυαλό σα ότι αν μα κακοποιεί ένα ναρκιστή σημαίνει ότι εμεί είμαστε αγγελούδια. Με χέιλο. Με φωτοστέφανο. Εντάξει. Στο χθεσινό βίντεο έχω ξεκαθαρίσει ότι ένα άνθρωπο ο οποίο δέχεται κακοποίηση και αντί να πάρει τον ωφέλιμο χρόνο να πενθύσει την κακοποίηση και να πάει να δουλέψει το τραύμα του με ψυχοθεραπεία, με συνειδητή ψυχοεκπαίδευση και προσωπικό πνευματικό αγώνα, χρησιμοποιεί το τραύμα του ως παντιέρα για να κλαίγεται και να παίρνει προσοχή. Και ναι, μπορεί και ο αρχικός ναρκισιστής που κακοποίησε τον άλλο ναρκισιστή που έχει στυρονικότητα να του την πει. Ότι εσύ τώρα κλαίγεσαι και δεν θέλεις βοήθεια. Δεν ξέρω τι μπορεί να συνέβη και στη ζωή και στο μυαλό της γυναίκας αυτής Όμως θέλω να σας πω ότι δεν μπορώ να συνεχίσω να ασχολούμαι με τέτοια σχόλια Μαζευτείτε Έχει πολλά εξυπνακιστικά σχόλια τελευταίως Έχει πολλά σχόλια στα οποία ενώ σας δίνω ένα υλικό πρωτότυπο Σας δίνω ένα υλικό εξαιρετικά υψηλό επίπεδου Κάποιοι από εσά, ελάχιστοι, γιατί ένα βίντεο το παρακολουθούν 10.000 άνθρωποι και βρίσκονται τρει εξυπνάκιδε να κάνουν σχολιανέκι να ασχολείστε και να μου λέτε χαζομάρε και να μου γράφετε χαζομάρε και να νομίζετε ότι θα βάλετε μια καρδούλα στο τέλο ή θα γράψετε με πολύ αγάπη και με πολύ σεβασμό θα το χάψω. Ε, όχι, δεν το δέχομαι. Και εννοείται ότι η κοπέλα αυτή μπαίνει σε απόκρυψη και α σταματήσει να βλέπει τα βίντεο. Δεν έχω κανένα απολύτω πρόβλημα να χάσω ανθρώπου που να παρακολουθούν τα βίντεο. Ίσα ίσα το έχω πράξει και στο τρίτο επίπεδο τη συμμετοχή και στο τέταρτο επίπεδο τη συμμετοχή να ζητήσω από ανθρώπου που πληρώνουν συνδρομή να φύγουν από το κανάλι και να του βάλω σε απόκρυψη. Είμαι σοβαρό άνθρωπο. Παίρνω την ψυχοεκπαίδευση πολύ στα σοβαρά και δεν δέχομαι ασόβαρα σχόλια. Όσοι έχουν στόχο και σκοπό να κάνουν τους εξυπνόβλακες στα σχόλια θα τρώνε την απόκρυψη με τη μία. Πραγματικά είναι επιδημία ρε φίλε, είναι επιδημία ρε φίλε, να κάνω, να κάθομαι να κάνω ένα βίντεο πάρα πολύ ξεκάθαρο, πολύ απλοποιημένη, σύνθετη επιστήμη, να ξοδεύω τόσες ώρες και να έρχεται ο καθένας με το κοντό του και με το μακρύ του, χωρίς να δίνει προσοχή στο βίντεο που παρακολουθεί, να ρωτάει χαζομάρες και να υπενήσεται ανίκης κατηγορίες. Μπήκε σε απόκριψη κοπέλα. Και εγώ τις γράφω. Ξαναλέω την απάντησή μου πριν από 58 λεπτά. Εσεί να είστε καλά, τις γράφω, αλλά παρακολουθήστε με προσοχή το βίντεο, επειδή βγάζετε αυθαίρετα συμπεράσματα. Ή μήπω κάνετε προβολέ. Και τι μου απαντάει η κοπέλα πριν 30 λεπτά, και το τροποποίησε κιόλα. Το έγραφε και το ξανάγραφε. Ελπίζω να ακουστούν οι προβληματισμοί μου για το μέλλον. Όχι τόσο για προσωπικούς λόγους, αλλά και για βοήθεια άλλων ανθρώπων και για την ίδια την επιστήμη της ψυχολογίας, την οποία υπηρετείται με μεγάλη ευσυνειδησία και το γνωρίζω. Όχι, δεν το γνωρίζεις. Όχι, δεν το γνωρίζεις. Και όχι, δεν θέλεις να εισακουστούν οι προβληματισμοί σου. Θέλεις να μου υποβάλεις τις ανήκειες κατηγορίες σου. Είσαι σοβαρή. Είσαι σοβαρή παρακολουθείς τόσο καιρό το κανάλι και θεωρείς ότι θα έβγαζαν ερυθρίαστα και άσκεφτα ένα βίντεο στο οποίο να κατηγορούσα τα θύματα ναρκισιστικής κακοποίησης και να μου απαντάς ε, βλακίες και να το λες κιόλα όλα στην επιστήμη της ψυχολογίας την οποία επηρετείται με μεγάλη ευσυνειδησία και το γνωρίζω. Λοιπόν παιδιά το νέκινγκ είναι μάστιγα. Τι σημαίνει νέκινγκ. Έχουμε ολόκληρο playlist για τον Εγκίνγκ, αλλά χρειάζεται να τα λέμε ξανά και ξανά και ξανά. Όποιο χρησιμοποιεί όμορφε εκφράσει για να μα πει κακίε δεν είναι καλό άνθρωπο. Όποιο έρχεται και λέει με πολύ αγάπη στο λέω και με σεβασμό στο λέω και σε σένα και στην επιστήμη σου, δεν σημαίνει ότι αυτό που θα ανοίξει το στόμα του να βγάλει είναι κάτι θετικό και κάτι καλό. Ένας άνθρωπος που είναι καλός συνάτος και γνωρίζει τα κίνητρά του ότι είναι αγνά και καθαρά. Δεν έχει ανάγκη να κάνει εισαγωγές του τύπου με πολύ αγάπη στο λέω και μη με παρεξηγήσεις και θέλω το καλό σου. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, πραγματικά πρέπει να είναι πολύ πιο σοβαρό το πρόβλημα της ιστριονικότητας από ό,τι φανταζόμουνα. Επειδή ζω κάπως αποκλεισμένη από τον κοινωνικό ιστό, Ζω σε ένα χωριό μακριά από τον αστικό ιστό και έχω καθημερινές στενές επαφές με πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους που επιλέγω πολύ συνειδητά επειδή έχω πάει no contact με όσους ναρκισιστές αναγνώρισα μέχρι σήμερα στη ζωή μου πως ήταν ναρκισιστές έχω χάσει επαφή με το περιβάλλον ρε παιδιά έχω χάσει επαφή με το τι συμβαίνει έξω στον κόσμο δηλαδή σοβαρά έτσι ζείτε Έχετε συνέχεια τον έναν και τον άλλον να έρχεται τάχα μου με καλό τρόπο και τάχα μου χαμογελαστά και ευγενικά και με αγάπη και με συμπάθεια και να βγάζει χολή και οξό. και να σας συμβουλεύει στην ουσία υποτιμώντας σας, υποτιμώντας την νοημοσύνη σας, υποτιμώντας την ηθική σας, υποτιμώντας τον ανθρωπισμό σας, έξω από τη ζωή σας τέτοιοι άνθρωποι και ας πάνε να λένε ό,τι θέλουν. Ιστριονικοί, ναι, άμα του ξεμπροστιάσει τους, τους Ιστριονικού, δεν θα το ευχαριστηθούν. Δεν θα πούν ρε, παιδί μου, δεν το σκέφτηκα. Έχει δίκιο. Έκανα λάθο. Ε, ήταν άτομο αυτό που ρώτησα. Τώρα είδα ξανά με προσοχή το βίντεο και ναι, απαντούνται τα ερωτήματα που έθεσα μέσα από το βίντεο. Όχι. Θα συνεχίσουν αγέροχοι. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο δείχνει πώς είναι ένας άνθρωπος που είναι αυθεντικός άνθρωπος, καλός άνθρωπος και πραγματικά αυτό που ρωτάει, το ρωτάει γιατί έχει απορία και παίρνει την απάντηση και τη χρησιμοποιεί με ταπείνωση, με φιλότιμο και με σοβαρότητα. Λοιπόν, χθες το βράδυ γράφει μια φίλη κάτω από το ίδιο βίντεο. Και η διαφορά εξωτερικά των ιστήριων από τους οριακού. Πώς μπορούμε να τους διακρίνουμε. Γιατί οι οριακοί έχεις πει αρκετέ φορές δεν είναι απαραίτητο να Αλλά έχουν και αυτοί αυτές τις ακραίες μεταπτώσεις σωστά. Αν υπάρχει απάντηση στο άλλο βίντεο θα το δω τώρα. Γράφει μια φίλη η οποία παρακολούθησε το χθεσινό βίντεο και μετά πήγε να παρακολουθήσει το βίντεο που ήταν στην περιγραφή του βίντεο. Τη γράφω. Μην μπερδεύει δύο διαφορετικέ διαταραχέ. Άλλο η ερεωική διαταραχή προσωπικότητα, άλλο η ιστριονική διαταραχή προσωπικότητα. Και δεν χρειάζεται εσύ που δεν είσαι ψυχολόγο να διαγνώσει. Μόνο να αναγνωρίσει την κακοήθεια. Και τι μου απαντάει ο καλοήθης άνθρωπο. Τι μου απαντάει η κοπέλα η οποία ήρθε σε αυτό το κανάλι για να ψυχοεκπαιδευτεί, για να μάθει και να εξελιχθεί. Και όχι για να κάνει την έξυπνη και όχι για να κάνει το κομμάτι της μια κοπέλα που είναι εξαιρετικά μορφωμένη ενώ μεταξύ. Μου απαντά. Θέκλα πετρίδου, γι' αυτό μεταξύ άλλων σε θαυμάζω και σε ακολουθώ συστηματικά. Μπορεί να ξεχωρίζει και να αναδεικνύει την ουσία και με βοηθά να εστιάζω τη σκέψη και την ενέργεια μου εκεί που έχει νόημα. Έχω την τάση να θέλω να τα μαθαίνω και να τα καταλαβαίνω όλα και όσο πιο κουρασμένη τόσο πιο εύκολα χάνομαι στα ερεθίσματα και στο πλήθος της πληροφορίας και μου βάζει το αυτοκόλλητο περιπτωσάρα αυτό που έχουμε στη συμμετοχή. Αν δεν μου έδινε αυτή την απάντηση τώρα και ενώ έπρεπε να έχω πάει για ύπνο αφού ολοκληρωθεί το webinar που παρακολουθώ, θα έψαχνα να βρω περισσότερε πληροφορίε για να καταλάβω με σαφήνεια τη διαφορά στι δύο διαταραχέ. Απ' έξω φαντάζομαι μια ζυχαζό, αλλά δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ. Δεν έχεις ιδέα πόσο με έχουν βοηθήσει τα βίντεό σου να βάλω άπειρα θέματα σε σειρά και να κάνω τη ζωή μου, τη δική μου και το γύρο μου πιο εύκολη. Ευχαριστώ καρδιές, αυθεντικές καρδιές. Όχι από αυτές τις ψεύτικες τις καρδιές του Νέκη. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι ήταν αρκισάκια που έχουν μπει σε απόκριψη, θα πούν, να το, να το, μας διαβάζει το σχόλιο της γυναίκας που λέει ότι της έχει αλλάξει τη ζωή, της γυναίκας που λέει ότι της έχει βάλει τη ζωή της σε σειρά κλπ. Να σας πω ότι η προηγούμενη που μπήκε σε απόκριψη έχει σωρία, σωρία σχολείο. Είπαμε, έκανε πάνω από 60 σχόλια και πήρε 50 κάτι καρδιές. Σωρία σχολείο. Και όμω ήρθε και έβγαλε τη λόγχη την ώρα που πατήθηκε ένα κουμπί τη και βρέθηκε στην εσωτερική δυσκολία να πρέπει να παραδεχτεί το πρόβλημά τη. Και αντί να παραδεχτεί το πρόβλημά τη, έβγαλε προ τα έξω το θυμό τη και με χρησιμοποίησε εμένα για να διαχειριστεί την εσωτερική τη σύγκρουση. Γιατί αυτό κάνουν οι Είτε είναι οστρεωνικοί είτε όχι, οι ναρκιστέ όταν του πατήσει τον κάλλο όταν τους πει κάτι το οποίο τους βάζει στη θέση να προβληματιστούν και να αναλάβουν ευθύνη για τις πράξεις τους, τα λάθη τους, τις παραλήψεις τους, τη βιλία τους, τη πνευματική τους τεμπελιά, οργίζονται. Και τα βάζουν μαζί σου. Αυτό που εικάζω ότι έγινε με την τύπη σας, οποία είναι αφορμή για αυτό το βίντεο, είναι ότι έχει στριωνικότητα η ίδια, είδε το βίντεο, τη πατήθηκε ο κάλος, έφαγε ναρκισιστικό τραύμα και η οργή της βγήκε πάνω στη ψυχολόγο. Φυσικά, επειδή πρόκειται για κρυφή ναρκιστήστρια, κρυφό ναρκιστήστρια, βγήκε με τη μορφή νέικινγκ. Δεν ήταν κατευθείαν επίθεση όπω κάνουν κάποιοι άλλοι εντελώ ανάγωγοι ναρκιστέ. Αυτή είναι ναρκιστήστρια αυρή. Και το νέικινγκ είναι ένα αυρό ναρκισμό. Είναι ένα τρόπο να εκφράσει τον ναρκισμό σου και καλυμμένα με εντό εισαγωγικών αυρότητα. Ο λόγο που σα διαβάζω για την κοπέλα αυτή δεν είναι γιατί λέει τα καλά λόγια που λέει για μένα μετά. Τη απάντησα με τον ίδιο αυστηρό τρόπο που απάντησα στην προηγούμενη. Τι έκανε όμω αυτή, επειδή όντω ήταν γνήσιο το ερώτημά τη και επειδή όντω ο σκοπό τη ήταν να μάθει και όχι να μου την πει και όχι να το παίξει εξυπνάκια και όχι να πεταχτεί. Μέσα στη συζήτηση και να με απασχολήσει χωρίς λόγο πήρε τη σύμβουλη που της έδωσα, την έβαλε σε εφαρμογή και κατάλαβε ότι δεν τη βοηθάει να μπερδεύει δύο πράγματα που δεν έχουν ε, αναλυθεί μαζί στο ίδιο βίντεο και ότι δεν την αφορά εκείνη που δεν είναι ψυχολόγος πώς γίνεται η διάγνωση της οριακής διαταραχής προσωπικότητας και ότι το μόνο που την αφορά είναι να μάθει να αναγνωρίζει την κακοήθεια στον εαυτό της και στους άλλους και να δουλεύει πάνω σε αυτήν ώστε να προστατεύσει τον εαυτό της από την κακοήθεια των άλλων και να προστατεύσει τους άλλους από τη δική της κακοήθεια κάνοντας δουλειά πάνω στον εαυτό της. Τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο γίνονται για να τα χρησιμοποιήσετε ως εργαλεία να καλυτερεύσετε τον εαυτό σας. Ο λόγος που φτιάχνω αυτά τα βίντεο είναι επειδή ξέρω ότι πολλοί κόσμος δεν έχει τον τρόπο να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Είναι επειδή γνωρίζω ότι αρκετοί ψυχολόγοι δεν δίνουν τι απαραίτητε πληροφορίε στου θεραπευόμενου του, στου ψυχοθεραπευόμενου του, γιατί η πληροφορία είναι γνώση και δύναμη και βοηθάει στη ψυχοθεραπεία. Κάνω αυτά τα βίντεο γιατί νιώθω ότι αυτό είναι το κάλεσμα μου σε αυτή τη ζωή. Να προσφέρω στην εξέλιξη της κοινωνίας μας δίνοντας δωρεάν ψυχοεκπαίδευση μέσα από το κανάλι μου στο YouTube. Δεν μπορώ όμως να μην εφαρμόζω αυτά που διδάσκω και δεν μπορώ να ανέχομαι ανθρώπους οι οποίοι φλεξάρουν την εξυπνάδα τους, την καλοσύνη τους, την πονηριά τους και μου κάνουν εκεί. Και ο θυμός μου είναι αυθεντικός γιατί ο θυμός είναι ένα προστατευτικό συνέστημα το οποίο αυθόρμητα παράγεται μέσα μας όταν νιώθουμε ότι κινδυνεύουμε. Κινδυνεύει η ψυχική μας υγεία κινδυνεύει η αυτοεκτίμηση μα, κινδυνεύει η ισορροπία μα από ναρκισάκια τέτοιου είδου και από τον έκινγκ. Προσοχή! Προσοχή από του και καλυμμένου κρυφοναρκισιστές που χρησιμοποιούν τον έκινγκ και σε σφάζουμε το παμπάκι. Όπω έχει πει η Ρούλα η Στράτη, η είναι μεταφράστρια, μου λέει καλύτερη μετάφραση τη λέξη νέκι στα ελληνικά και συμφωνώ με τη Ρούλα. Γεια σου, Ρούλα, shout out στη Ρούλα. Είναι σε σφάζω με το μπαμπάκι. Ε, όχι κύριε. Ούτε με το μπαμπάκι θα με σφάξει, ούτε με το φτερωμένο. Τίποτα δεν σου επιτρέπω να με ε, σφάξει. Μην επιτρέπετε κι εσεί σε κανέναν να σα κάνει τέτοιου είδου ανίκαιε επιθέσει. Σα αγαπώ. Γεια. Yeah.